τώρα και στην Ξάνθη να μας ξεναγήσει ο Ιορδάνης που φτιάχνουν τώρα καρνά. Πού είσαι στο καρναβαλικό εργαστήρι, καλημέρα Ιορδάνη. Καλημέρα Ιορδάνη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα στους τηλεθεατές. Ναι, πραγματικά εδώ είμαι στο χωριό Λεύκη, 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ξάνθης. Με τον Αντώνη τον Αμερικάνο ήρθαμε να πάρουμε γεύση από το εργοτάξιο, από την τεράστια αυτή αποθήκη, στην οποία οι εργασίες είναι πυρετώδεις, καθώς το τριήμερο 15, 16 και 17 Μαρτίου θα έχουμε ως γεγονός το 51ο Ξανθιώτικο Καρναβάλι, το οποίο φέτος, Νίκο, μπαίνουμε μέσα και θα συναντήσουμε και τους καλεσμένους μας, το οποίο φέτος έχει το εφιέστατο, θα έλεγα, σύνθημα «Ιδού η Ξάνθη, ιδού και το χοροπίδημα». Αυτό ωραίος. Είναι το σύνθημα του φετινού Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο Τσέπελης, ο οποίος είναι από την πλευρά του Δήμου Ξάνθης, ο αρμόδιος, ο αντιδήμαρχος. Για ένα λεπτό πήγαινε δίπλα στο ΣΡΕΚ. Ναι. Πίσω σου είναι. ΣΡΕΚ. Ναι. Πίσω σου. Νάτος. Τον είδα. Πολύ πιστή απεικόνηση. Έλα, Μιχάλη, εδώ. Έλα εδώ. Μπράβο. Εκεί απά. Ναι. Μπράβο, με το ΣΡΕΚ. Λοιπόν, καλημέρα για τον κύριο. Καλημέρα για τον κύριο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Ξάνθη σήμερα. Εδώ ετοιμαζόμαστε. Είμαστε στο τελικό στάδιο με τα άρματα όσον αφορά το κομμάτι των αρμάτων. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Να μας τα δείχνει και η κάμερα, ναι. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες φιγούρες, ο οποίες είναι ο διάκοσμος που βγαίνει μέσα στην πόλη την περίοδο των καρναβαλιών για να στολίσουμε την πόλη μας. Εδώ πέρα είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν τα άρματα. Και φέτος... Και φέτος τα στατιστικά, κύριε Τσέπελη, νομίζω ότι θα είναι πολύ θετικά για την Ξάνθη, έτσι. Σίγουρα, μετά από την εποχή του COVID, φέτος βγαίνουμε ξανά όλοι σύλλογοι με καινούργιες στολές. Ενώ πέρσι παραλάσαμε στολές που ήταν του 20 η εποχή COVID. Οπότε ο κόσμος διψάει, πιστεύουμε ότι. Μπορούμε να αποκαλύψουμε Βασιλιά Καρνάβαλο, τι θα είναι. Θα έρθει αρκετός κόσμος στην πόλη και εμείς προετοιμαζόμαστε για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Θέλει ο Νίκος ο Μάνεσης αποκαλύψεις περί του Βασιλιά Καρνάβαλου. Μπορούμε να κάνουμε καμιά αποκάλυψη. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο αφορά τα άρματα, όχι, όχι. Δεν γίνεται. Ο φόρος θα παρελάσει σε περίπτωση θέση, πιστεύω. Είδα αριστερά το φόρο. Μια ιδέα την παίρνει. Σου έχει μείνει να ετοιμάσει ακόμη ένα άρμα για να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Εμείς να πούμε ότι έχουμε και άλλες παρελάσεις. Να πούμε ότι έχουμε και την παιδική παρέλαση 10 Μαρτίου, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ εντυπωσιακή, με τους μικρούς μπόμπυρες να μπαίνουν και από αυτή σιγά σιγά στο κλίμα του καρναβαλιού και να είναι η επόμενη γενιά που θα συνεχίσει. Πολύ θετικό. Νίκο, εδώ ο φίλος μας ο Αντρέας είναι ένας από τους δύο καλλιτέχνες. Αντρέα, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ένας από τους δύο, το δάχτυλο που το έφαγε. Δίνεις τα πάντα. Το δάχτυλο που το έφαγε, για ρωτά ναι, το Αντρέα. Ναι, ναι, εδώ και χρόνια. Το δάχτυλο το λάβωσες. Το δάχτυλο είναι, ναι, από ξηρά. Καρναβαλικό ατύχημα, παιδιά. Λοιπόν. Ακριβώς. Νίκο, εδώ με το Φελιζόλ κάνουν τις ωραίες δημιουργίες, σωστά, Αντρέα. Εδώ είναι η αντίσταση που κόβουμε τα χοντρά, τα ψηλά, τις λεπτομέρειες και μετά τα υπόλοιπα τα κάνουμε την ξηράφη. Τη φαλτσέτα. Καλλιτέχνες, κοίτα. Εδώ η φαλτσέτα. Όλα χειροποίητα φυσικά είναι. Κόβω πρώτα το κομμάτι και μετά το σκαλίζω. Μάλιστα. Νίκο, επίσης αξίζει, θα φωνάξω δίπλα μου και την Ελένη. Η Ελένη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, επί 29 χρόνια δουλεύει στο κομμάτι ως γαζότρια. Έτσι δεν είναι? Από 6 ετών. Η της βιοτεχνίας που ράβει τις αποκριάτικες στολές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα από την Ξάνθη. Λοιπόν. Φέτος ετοιμάζετε σπουδαία πράγματα. Ναι, και συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Οι στολές έχουν άμεση σχέση με τα άρματα. Οπότε πρέπει να συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, κάθε χρόνο δημιουργούμε από την αρχή τα πάντα. Ο Ξανθιώτης δεν ξαναφοράει την ίδια στολή. Ναι, ο φόρος που είδαμε το άρμα θα παρελάσει ή δεν έχει φόρους κάθε φέτος? Κάθε χρόνο βελτιώνουμε και κάτι ακόμη. Η σύλλογη είναι πλέον 38, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μιχάλης θα με διαβεβαιώσει γι' αυτό. Τα στατιστικά είναι εντυπωσιακά. Ρωτάει, κύριε Τσέπελη, θα έρθω και πάλι στη Λένη. Το άρμα με το φόρο θα παρελάσει και φέτος? Πάντα έχουμε μέσα στα άρματα, υπάρχουν και άρματα που είναι σατυρικά. Ξέρω, πάντα υπάρχουν φόροι. Φέτος θα υπάρχουν άρματα στην επικαιρότητα που θα σατυρίσουμε και εμείς τον δικό μας τρόπο. Καλή δουλειά, παιδιά. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Να είστε καλά.